Ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε καρέ-καρέ τη μεταφορά υλικών με ελικόπτερο στο δικτύο Άντρο, όπου θα ξεκινήσουν εργασίες στερέωσης των βραχοδών πρανών, αλλά και εργασίες αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο που έκλεισε και τους επισκέπτες. Το ελικόπτερο θα πραγματοποιήσει συνολικά 120 δρομολόγια μεταφοράς υλικών από σημείο πλησιών του χώρου στάθμευσης στην πλατεία Ευρώπης προς το δικτύο Άντρο, μεταφέροντας συνολικά 90 τόνους υλικών. Εντυπωσιακά πλάνα με το ελικόπτερο να μεταφέρει υλικά από το εργοτάξιο προς το Σπήλαιο. Το ελικόπτερο ήταν μια καλή επιλογή, διότι 90 τόνοι υλικά για να μεταφερθούν στον χώρο που είναι, η εκτίμησή μου είναι ότι θα περνούσε ένα χρόνο. Θεωρώ ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή επιλογή, που αυτή η επιλογή μας έδωσε το δικαίωμα να πάρουμε παράταση του Σπηλαίου από 13 Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Μια πολύ σημαντική διαδικασία που αν δεν υπήρχε το ελικόπτερο δεν νομίζω ότι υπήρχε τρόπος να ανέβουν τα υλικά. Ούτε με τα γαϊδούρια που λέγαμε στην αρχή, ούτε με τους ώμους. Είναι μια διαδικασία που ανοίγει για το οροπέδιο ένα μέλλον πάρα πολύ καλό. Θα το δούμε με το έργο. Πιστεύω και εύχομαι το έργο να τελειώσει πάρα πολύ γρήγορα. Να δούμε τα αποτελέσματά του, να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Και όλα αυτά σε μια προσπάθεια να μην χαθεί χρόνος στο μεγάλο αυτό έργο, στο οποίο καταγράφηκαν μεγάλες καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά τις μελέτες του, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να χάσει τις χρηματοδοτήσεις του και να την αχθεί στον αέρα. Αύριο είναι η βραχοστεριώσεις, ξεκινούν οι βραχοστεριώσεις. Μεταφέρονται πάνω σκαλωσές, τα αγκύρια, ό,τι τσιμέντα, όλα αυτά μεταφέρονται πάνω. Η μεγάλη σημασία του έργου είναι το Σπήλαιο να είναι ασφαλές μετά το έργο. Να αναβαθμιστεί η περιοχή εδώ, γίνονται έργα στην πλατεία με το τελεφερίκ για τους ΑΜΕΑ, να αναβαθμιστεί η περιοχή. Ακριβώς πίσω μου θα κατασκευαστεί το τελεφερίκ, ενώ στην πλατεία θα υπάρξουν στοιχεία πρασίνου. Ο Δήμαρχος Οροπεδίου αναφέρθηκε στις ανησυχητικές εικόνες στο Σπήλαιο, αλλά και στα υπόλοιπα έργα που θα υλοποιηθούν, όπως η κατασκευή τελεφερίκ, ενώ παράλληλα θα αξιοποιηθεί και το κτίριο Φάντασμα, το οποίο είναι κλειστό πάνω από 30 χρόνια. Έχουμε επικινδυνότητα. Και θα επιβάλλει την βραχοστερέωση. Εντός του Σπηλαίου θα γίνει καθαρισμός του Σπηλαίου, το οποίο έχουμε ανάδοχο τζίτσι. Θα αναβαθμιστούν τα ηλεκτρολογικά, τα μη τα λεγόμενα και τα μονοπάτια εντός του Σπηλαίου. Εδώ η πλατεία, το τελεφερίκ, το ξενία και θα βρούμε και νέες θέσεις πάρκινγκ. Το έργο βελτίωσης προσβασιμότητας και αναβάθμισης υποδομών του δικτύου Άντρου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2025.